Παράθυρο και με συνοπτικές διαδικασίες αποχωρεί. Όπως βλέπουμε εδώ, αφού παίρνει το OK βεβαίως από τις αστυνομικές αρχές. Αντώνη, και πάλι θα τα πούμε σε λίγο, γιατί θα παρακολουθήσουμε από κοντά ελέγχους της αρχής διαφάνειας. Θα έρθουμε σε λίγο και πάλι σε σένα για να καλωσορίσουμε στο σημείο αυτό, όπως σας έχουμε προαναγγείλει, τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Στέλιο Πέτσα. Κύριε Πέτσα, καλή σας ημέρα. Καλή σας μέρα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Και εμείς ευχαριστούμε που είστε εδώ. Αρνή στο φούρνο προτείνατε προχθές. Αυτή είναι η συνταγή Πέτσα, για να ξέρουμε τώρα. Δεν πρότεινε καμία συνταγή ο Πέτσας. Πρότεινε ακριβώς να τηρήσουμε τις οδηγίες των ειδικών και να μην μαζευόμαστε πολλοί άνθρωποι μαζί στο ίδιο σημείο. Και γι' αυτό το λόγο πρέπει αυτό το Πάσχα να αποφασίσουμε όλοι και να το συνειδητοποιήσουμε ότι είναι διαφορετικό. Και επειδή είναι διαφορετικό, θα μείνουμε μακριά από συνήθειες. Έθιμα, ήθη και παραδόσεις μας, για να είμαστε και του χρόνου όλοι μαζί. Σουβλίζουμε τον κορονοϊό, είπατε, και όχι το αρνί φέτος. Ναι, και επειδή δεν είναι νόστιμος καθόλου, πρέπει να φροντίσουμε να ακολουθούμε τις οδηγίες των οδικών. Τώρα έχω μία σειρά από ερωτήσεις, κύριε Πέτσα, και επειδή έχετε αναλάβει και με τις δηλώσεις σας αυτό το θέμα, πρέπει να τις θέσω. Ρωτούν εδώ αρκετοί, για παράδειγμα. Έχω μία μικρή αυλή στο σπίτι. Είμαι εγώ με τη σύζυγό μου, για παράδειγμα. Μπορώ να σουβλίσω το αρνί στην αυλή και να ανέβω πάνω να το φάω, ναι ή όχι? Κοιτάξτε, δεν θέλουμε να επικεντρωθούμε συνέχεια σε αυτό το ζήτημα, αλλά είναι σαφές το μήνυμα. Το μήνυμα είναι ότι όταν τηρούμε αυτές τις παραδόσεις και αυτά τα έθιμα που έχουμε όλοι μας, είναι μια αφορμή για να μαζευτούν οι γείτονες, οι φίλοι, οι συγγενείς. Όλοι ξέρουμε τι γίνεται και στις αυλές των χωριών μας και στις πιλωτές των πολυκατοικιών όταν μιλάμε για τα αστικά κέντρα. Αυτό είναι το μήνυμα. Ότι φέτος δεν θέλουμε το συγχρονισμό. Δεν θέλουμε να μαζευτεί πολλοί κόσμος μαζί. Ας κάνουμε κάτι διαφορετικό. Άρα θα γίνονται αστυνομικοί έλεγχοι και εκείνη την ημέρα, ανήμερα της Κυριακής. Δεν θέλω να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Νομίζω ότι είναι ευθύνη του καθενός να συμμορφωθεί με αυτά τα απλά πράγματα που πρέπει να κάνουμε. Είναι μία από τις λίγες φορές στην ιστορία της ανθρωπότητας που όλοι μας μπορούμε να γίνουμε ήρωες κάνοντας κάτι απλό. Μένοντας σπίτι και ακολουθώντας τις οδηγίες των ειδικών για να σώσουμε ανθρώπινες ζωές. Επομένως, ας κάνουμε φέτος μία έκκληση σε όλους να κάνουν κάτι διαφορετικό. Και ευτυχώς φαίνεται ότι η συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων συμμορφώνονται, αποδέχονται αυτά τα αυστηρά, τα δύσκολα μέτρα. Mm-hmm. Είναι έτοιμοι ενδεχομένως να δεχτούν και αυστηρότερα μέτρα, αρκεί να προστατεύσουμε όλοι μαζί τη δημόσια υγεία. Αυτοί οι λίγοι οι οποίοι δεν θέλουν να συμμορφωθούν, τους κάνουμε ξανά έκκληση να συμμορφωθούν. Και εδώ είμαστε να δούμε τι άλλο μπορούμε να κάνουμε για να το περιορίσουμε αυτό το φαινόμενο. Αυτοί οι λίγοι, κάποιοι λίγοι, εν πάση περιπτώσει, κύριε Πέτσα, φαίνεται ότι έχουν βρει διάφορα τερτύπια. Μας έλεγε νωρίτερα ο εκπρόσωπος των αστυνομικών, ο κύριος Μαυροϊδάκος, πως κάποιοι πηγαίνουν τώρα αυτές τις ημέρες και αλλάζουν τους τόπους κατοικίας, ώστε να μπορούν να πάνε κανονικά στο χωριό. Σε ό,τι αφορά τις μετακινήσεις, λοιπόν, εκείνες τις ημέρες, τι προτίθεστε να κάνετε? Καταρχάς, να πούμε κάτι απλό. Από την στιγμή που αποφασίστηκε ο περιορισμός στις μετακινήσεις, και μόνο τα συγκεκριμένα πεδία που επιτρέπεται να συμπληρώνουμε για να μετακινούμαστε, δεν προβλέπεται μετακίνηση από το αστικό κέντρο στο χωριό. Ήταν άπαξ η μετακίνηση. Αν ήμουν, για παράδειγμα, στο χωριό και είναι η διαμονή μου στην Αθήνα, είχα άπαξ το δικαίωμα να φύγω από το χωριό να έρθω στην Αθήνα. Δεν είναι να πηγαίνω κάθε Σαββατοκύριακο στο χωριό μου για οποιοδήποτε δικαιολογία σκαρφιστώ. Υπάρχουν συγκεκριμένα πεδία που πρέπει να συμπληρώσουμε. Άρα, γενικά, ο κανόνας είναι ότι δεν επιτρέπεται αυτή η μετακίνηση και εδώ είμαστε να δούμε φαινόμενα κατάχρηση όπως αυτό που περιγράψατε. Τα διόδια θα είναι κλειστά? Αυτό θα το δούμε, αν χρειαστεί να γίνει και αυτό. Αλλά σε αυτή την φάση που βρισκόμαστε σήμερα, επαναλαμβάνουμε την κύρια απαγόρευση. Που η απαγόρευση είναι ότι μένουμε, μετακινούμαστε στη δουλειά μας, να προσφέρουμε βοήθεια εκεί που χρειάζεται, να πάμε στο σούπερ μάρκετ, στο φαρμακείο, να έχουμε μια ατομική άσκηση. Και παρότι τα στοιχεία και όσα παρουσιάζονται από το Υπουργείο Υγείας κάθε μέρα δείχνουν, τουλάχιστον σε αυτή τη φάση, τώρα που μιλάμε, ότι τα έχουμε πάει καλά ως χώρα στη διαχείριση της πανδημίας. Ακούσαμε χθες τον Πρωθυπουργό να λέει ότι είμαστε στο τέλος της αρχής. Αυτό σημαίνει, κύριε Πέτσα, πως ακόμη δεν ξέρουμε καν πότε θα δούμε την κορύφωση της πανδημίας? Εμείς κοιτάζουμε να σπρώξουμε προς τα πίσω στον χρόνο αυτή την κορύφωση. Γιατί? Όχι για να μην κολλήσουν περισσότεροι Έλληνες, όχι για να μην νοσήσουν περισσότεροι Έλληνες. Αυτό θα συμβεί. Το θέμα είναι να έχουμε τη δυνατότητα να μπορέσουμε να περιθάλψουμε αυτούς που θα νοσούν. Δηλαδή το σύστημα υγείας να αντέξει, ώστε να έχει κλίνες για τους ασθενείς, μονάδες εντατικής θεραπείας για αυτούς που χρειάζονται μεγαλύτερη φροντίδα, ώστε να μην έχουμε θύματα του ιού εξαιτίας μικρής δυναμικότητας να περιθάλψουμε στους ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Mm-hmm. Θύματα θα υπάρξουν. Αλλά δεν θα πρέπει να υπάρξουν θύματα με την εικόνα που βλέπουμε σε άλλα νοσοκομεία άλλων χωρών. Που δυστυχώς οι γιατροί βρίσκονται στη δυσάρεστη θέση να αποφασίσουν ποιος θα ζήσει και ποιος θα πεθάνει. Δεν πρέπει να ζήσουμε αυτό.
πρέπει να σπρώξουμε προς τα πίσω τη διασπορά του ιού, να την κρατήσουμε στο χαμηλότερο δυνατό επίπεδο. Τα πρώτα στοιχεία είναι ενθαρρυντικά, αλλά δεν επισηγάζουμε. Καταλαβαίνω πάντως, κύριε Πέτσα, πως ακόμη και αν δούμε αυτή την περίφημη καμπύλη που μας παρουσιάζουν οι επιστήμονες να πέφτει, δεν ξέρουμε πότε θα γίνει αυτό, σε πόσες εβδομάδες, εν πάση περιπτώσει, αυτό δεν σημαίνει αυτόματα ότι βγαίνουμε από το σπίτι, έτσι δεν είναι? Αυτό θα γίνει σταδιακά? Εμείς, όπως εξετάζουμε τα μέτρα κορύφωσης για την αντιμετώπιση της κρίσης, τους περιορισμούς και όλα τα υπόλοιπα μέτρα που χρειάζεται να πάρουμε, εξετάζουμε ταυτόχρονα και μέτρα σταδιακής αποκλιμάκωσης, ώστε όταν θα μας δώσουν το σήμα οι ειδικοί, τότε εμείς να είμαστε σε θέση σταδιακά να επαναφέρουμε το μυς της οικονομίας στη δραστηριότητα και οι άνθρωποι να βγαίνουν από το σπίτι τους. Μέσα σε αυτό το σχεδιασμό υπάρχουν πολλά πράγματα. Υπάρχουν το πώς εξελίσσεται το επιδημιολογικό φαινόμενο, υπάρχουν τα τεστ, υπάρχουν τα στοιχεία που έχουμε από πόσους ανθρώπους θα νοσήσουν και θα έχουν ξεπεράσει το πρόβλημα. Και επομένως όλα αυτά θα συνδυαστούν πάνω σε μια στρατηγική αποκλιμάκωσης, την οποία θα τη δούμε τις επόμενες εβδομάδες. Νέα μέτρα, είναι σαφές ότι στο Μέγαρο Μαξίμου μελετάτε και εξετάζετε το ενδεχόμενο να επιβληθούν. Ξέρουμε πότε θα επιβληθούν ή ποια θα είναι αυτά? Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε εμείς είναι να διατηρήσουμε μια ισορροπία ανάμεσα στη συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων που τηρεί τα μέτρα και στους λίγους που δεν τα τηρεί. Άρα τα μέτρα που θα πάρουμε θα πρέπει να είναι αυστηροποίηση για αυτούς που δεν είναι συνεπείς, ώστε οι συνεπείς να μην νιώσουν κάποιο μεγαλύτερο περιορισμό. Για παράδειγμα, ακούω πάρα πολλούς ότι βλέπουν τα ίδια πρόσωπα 2-3 φορές στο σούπερ μάρκετ την ίδια μέρα. Αυτό είναι μια κατάχρηση του συστήματος. Δεν πηγαίνουμε κάθε μέρα στο σούπερ μάρκετ. Κανείς από εμάς δεν πήγαινε 3 φορές την μέρα στο σούπερ μάρκετ πριν από την κρίση. Επομένως, εκεί χρειάζεται ένας περιορισμός. Το θέμα της ατομικής άσκησης. Δεν μπορεί να βγαίνουμε 3-4 φορές την ημέρα για την ίδια αιτιολογία. Τέτοιου είδους θέματα λοιπόν, που θα θίξουν μόνο όσους δεν συμμορφώνονται, χωρίς να επηρεάσουν τους συνεπείς, είναι αυτά που εξετάζουμε. Γιατί οι συνεπείς δεν είναι κορόιδα. Κύριε Πέτσα, σήμερα η Καθημερινή έχει στο πρώτο σελίδο της θέμα ο ιός κλείνει βιομηχανίες. Αναφέρεται σε συγκεκριμένες 4 επιχειρήσεις της κλωστοϊφαντουργίας. Καταλαβαίνουμε ότι αυτό είναι ένα ανησυχητικό σημάδι και εντάσσεται στο ερώτημα που ήθελα να σας κάνω. Αν ήδη έχετε ξεκινήσει το σχεδιασμό για την επόμενη μέρα, θα μπορέσουμε να σταθούμε όρθιοι την επόμενη μέρα, πολίτες, εργαζόμενοι και επιχειρήσεις, και πώς? Εγώ είμαι πολύ αισιόδοξο για την πορεία της ελληνικής οικονομίας και το δηλώνω συνεχώς, γιατί έχει μια τρομερή δυναμική, έχει πολύ φθηνά περιουσιακά στοιχεία, έχει διορθώσει πολλές ανισορροπίες που είχε στο παρελθόν. Άρα έχει αυτή τη στιγμή ένα υπόβαθρο. Τα βασικά, τα θεμελιώδη μεγέθη της ελληνικής οικονομίας είναι τέτοια που επιτρέπουν σημαντικές επενδύσεις και σοβαρή πορεία ανάκαμψης. Τι πρέπει να διαφυλάξουμε αυτό το διάστημα? Εφόσον έχουμε μπροστά μας μια υγειονομική κρίση, δηλαδή ένα παροδικό φαινόμενο, θα πρέπει να φροντίσουμε και οι επιπτώσεις στην οικονομία να είναι παροδικές. Γι' αυτό στηρίζουμε την οικονομία τώρα, ώστε όταν ξεπεράσουμε την υγειονομική κρίση, η οικονομία να κινηθεί γρήγορα προς τα πάνω. Και είμαι αισιόδοξος ότι αυτό θα συμβεί. Για να γίνει, θέλουμε εκτός από τα εργαλεία που έχουμε μέχρι τώρα κατοχυρώσει και μια μεγαλύτερη κοινοτική αλληλεγγύη, ώστε στα κοινά προβλήματα να έχουμε κοινές λύσεις. Ναι, φαντάζομαι όμως, κύριε Πέτσα, ότι οι λύσεις θα εξαρτηθούν και από το βάθος της ζημιάς. Και αυτή τη στιγμή δεν είστε σε θέση να μας πείτε ποια είναι η ζημιά που θα έχουμε στο τέλος αυτής της διαδρομής, έτσι δεν είναι? Άρα ο κόσμος που μας βλέπει τώρα δικαιολογημένο δεν είναι να ανησυχεί αν την επόμενη μέρα θα έχει την εργασία του, θα παίρνει το μισθό που έπαιρνε μέχρι τώρα και ούτω καθεξής. Όποιος σας πει αυτή τη στιγμή ποια είναι ακριβώς η ζημιά, είναι μάτης. Δεν είναι ούτε άνθρωπος ο οποίος βασίζεται σε επιστημονικά δεδομένα, ούτε σε κάτι που έχει να κάνει με μια ορθολογική ανάλυση. Εμείς τι κάνουμε? Παρακολουθούμε συνεχώς τις εξελίξεις και στηρίζουμε την οικονομία ώστε να μας βρει όλους μαζί όρθιους μετά την κρίση. Και θα μας βρει. Γιατί σας είπα ότι τα θεμελιώδη μεγέθη της ελληνικής οικονομίας είναι τέτοια που μπορούν να προσελκύσουν μεγάλο αριθμό επενδύσεων. Η οικονομία μπορεί να πάρει γρήγορα μπροστά και θα πάρει. Ένα βασικό στοιχείο για όσον αφορά το βραχυπρόθεσμο ορίζοντα είναι ο τουρισμός μας. Ο τουρισμός για να πάρει μπροστά θα πρέπει να δείξουμε καλύτερα αποτελέσματα στο πεδίο της πανδημίας. Αν εκεί δείξουμε ότι τα πάμε καλά, τότε είμαστε ελκυστικότερος προορισμός σε σχέση με άλλους, προκειμένου κάποιος να επιλέξει έστω αυτό το σύντομο χρονικό διάστημα των διακοπών του από το τρίτο τρίμηνο της χρονιάς και μετά. Είναι ορατός ο κίνδυνος να χαθεί η τουριστική σεζόν? Δεν το νομίζω, αν και θα έχουμε πλήγματα φυσικά όπως και σε όλη την οικονομία. Πάσχα δεν θα κάνουμε έτσι όπως το ξέρουμε. Καλοκαίρι, κύριε Πέτσα? Είναι πρόημο να το πει κανείς, αλλά αυτή τη στιγμή όλα τα στοιχεία που έχουμε φαίνεται ότι μπορέσουμε να σπρώξουμε προς τα πίσω την καμπύλη της κορύφωσης της κρίσης. Αυτό θα εξετυλιχθεί μέσα στον Απρίλιο και στο Μάιο. Δεν φαίνεται αυτή τη στιγμή πάρα πολύ πιθανό να έχουμε πολύ μεγάλες αναταράξεις
μετά το καλοκαίρι. Ρωτούν αρκετοί τηλεθεατές μας όση ώρα μας μιλάτε, επειδή αναφερθήκατε στα ενδεχόμενα μέτρα που αυτή τη στιγμή εξετάζετε, ο χρονικός περιορισμός, το να μπορώ να βγω για αυτές τις συγκεκριμένες δουλειές που μου επιτρέπεται αυτή τη στιγμή για συγκεκριμένο χρόνο, είναι κάτι πιθανό να γίνει? Η άρση του εννοείται? Ακριβώς. Ή η επιβολή του? Όχι, λέω για το χρονικό περιορισμό. Να επιβληθεί χρονικός περιορισμός. Ότι μπορείς να βγεις για τόσο για να πας, για παράδειγμα, στο σούπερ μάρκετ. Είναι κάτι, πιθανό. Είναι κάτι που εξετάζουμε μέσα στα επόμενα 2-3 24 ώρα. Αν είναι να γίνει, θα γίνει τώρα. Γιατί σας λέω ότι αυτό που εξετάζουμε μαζί με την κορύφωση των περιορισμών είναι πότε θα αρχίσουν και αυτοί οι περιορισμοί σταδιακά να έρονται. Ναι, εδώ βέβαια υπάρχουν άλλα ζητήματα, γιατί λέει κάποιος, αν πάω στο σούπερ μάρκετ, ειδικά μέσα στο Σαββατοκύριακο, και έχει πολύ μεγάλη ουρά και χρειαστεί να περιμένω μία ώρα, αυτό πώς θα μπορέσετε να το ελέγξετε, για παράδειγμα? Κοιτάξτε να δείτε, αυτό που έχουμε κάνει με τα σούπερ μάρκετ, με τη διεύρυνση του ωραρίου και mm-hmm. με όλα τα μέτρα που έχουμε πάρει, φαίνεται να αποδίδει. Επαναλαμβάνω, υπάρχει κατάχρηση από λίγους. Αν ρωτήσετε εσείς, αν κάνετε ένα ρεπορτάζ, θα σας πούνε ακόμα και οι άνθρωποι που είναι στο ταμείο ή οι άνθρωποι που εξυπηρετούν τον κόσμο, ότι βλέπουν τα ίδια πρόσωπα, συνήθως μάλιστα ηλικιωμένους, και τους ξανακάνω άλλη μια φορά έκκληση, αυτούς οι οποίοι δεν συμμορφώνονται, να προσέξουν. Μην θέτουν σε κίνδυνο ούτε τον εαυτό τους, ούτε τους ανθρώπους που είναι επαγγελματίες και εργάζονται για να τους εξυπηρετήσουν. Ούτε φυσικά να δοκιμάσουν το σύστημα υγείας. Δεν πηγαίνανε κάθε μέρα στο σούπερ μάρκετ, δεν πηγαίνανε τρεις φορές στο σούπερ μάρκετ. Ας φροντίσουν να κάνουν μια καλύτερη οργάνωση των αγκών τους και να πηγαίνουν σπανιότερα. Κρατάω πάντως ότι αν είναι τελικά και αποφασιστεί να επιβληθεί το συγκεκριμένο μέτρο του χρονικού περιορισμού, θα γίνει μέσα στα επόμενα 2-3-24 ώρα, ίσως και μέσα στο Σαββατοκύριακο. Ναι, αυτός είναι ένας σχεδιασμός που έχουμε, ο οποίος θα τον δείτε τις επόμενες ημέρες. Κύριε Πέτσα, σας ευχαριστώ θερμά για αυτή την επικοινωνία που είχαμε και καλή σήμερα. Καλή συνέχεια. Και τώρα, ελάτε κυρίες και κύριοι, εμείς σιγά σιγά να βρούμε το